Πώς βλέπετε το παζάρι σήμερα? Πολύ καλά πήγε σήμερα. Είχε κίνηση? Είχε, μπράβο. Να είσαι καλά. Να μην απελπιζόμαστε. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά σε όλους. Υγεία. Με τις εκλογές τι βλέπεις? Ο Θεός. Πώς το είδατε το παζάρι σήμερα? Χάλια. Χάλια, χάλια. Τι έχετε να μας πείτε? Εσύ πάρε και να γελάς, να δείξουμε να έρθουμε την εικόνα. Τι έχετε να μας πείτε? Τίποτα, χάλια, να βάγια, τίποτα. Να βάγια. Να έχουν σοπεδώσει. Τι βλέπεις τώρα, λόγω εκλογών γίνονται αυτά? Ναι, λόγω εκλογών. Πήγαμε και πριν τις εκλογές. Τι προβλέπεις εσύ που είσαι τη γύρα? Τίποτα, σκοτάδι μαύρο, τίποτα. Σκοτάδι, φίλε, μαύρα. Τώρα μόλις ήρθα, αλλά με την βλέπω. Πες κόσμο, καλά είναι. Καλά είναι. Να είσαι καλά. Το βρίσκω πολύ μινιμαλιστικό. Λίγοι πάγκοι, λίγα πράγματα. Και αυτό που συζητούσα με κάποιους φίλους εδώ τώρα που είναι παραγωγή, λέμε το εξής, ότι ωραία τα χιόνια, ωραίες οι βόλτες, ωραία να ξαπλώνουμε, αλλά δεν σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή τις καταστροφές οι οποίες γίνονται. Οι παραγωγοί οι οποίοι μάλλον κλαίνε τώρα κάποιοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλές εκλογές. Πώς βλέπεις εκλογές? Σε αυτούς κρεμιόμαστε. Τι να εδώ? Δεν γίνεται τίποτα. Το παζάρι τι βλέπεις, πώς πήγε? Το παζάρι μειωμένα δουλεύουμε, όλος ο κόσμος βλέπεις. Πόρτα είχαμε, δώσαμε, αλλά μειωμένα. Γιατί ο κόσμος όπως βλέπεις έχει κρίση. Να λέμε την καθαρή μας αλήθεια. Εμείς πολλοί δουλεύουμε, λίγο οικονομάμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, και εσύ το βλέπεις και το ξέρεις. Το βλέπω, αλλά εσείς που είστε μέσα. Τώρα για τις εκλογές, μην το ψάχνεις. Γιατί δύσκολες. Έτσι δεν είναι? Εσύ. Εγώ τις βλέπω δύσκολες. Για τον κόσμο που ακούω εδώ πέρα που περνάνε, κάτι άλλο έπρεπε να έχει γίνει. Αλλά τι να γίνει. Πώς το είδες το παζάρι σήμερα? Το παζάρι είναι καλό, αλλά ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Μπράβο, το ίδιο λέω και εγώ στον κύριο. Κατά τα άλλα, καλά είμαστε. Υγεία μα έχουμε, θα βρούμε και τα λεφτά. Μάλιστα. Λόγω εκλογών υπάρχει τώρα αυτό στο παζάρι? Ίσως και αυτό να υπάρχει. Τι βλέπεις? Λεφτά. Με τις εκλογές πότε τι βλέπεις τώρα που είσαι παλιά? Τίποτα δεν βλέπω. Βλέπω ότι τα μαύρα, τα σκότεινα γίνανε κόκκινα. Κάπως καλύτερα, παρότι κρύο πήγε λίγο καλύτερα. Λόγω κρίση, πώς τα βλέπεις? Όταν είναι λίγο φτηνά τα πράγματα, ο κόσμος παίρνει. Τι με θέλεις? Καλημέρα, χρόνια πολλά, ο κόσμος πολλά, θέλει. Καλά. Έτσι, μπράβο. Το πώς πήγε το παζάρι σήμερα? Χάλια διόρθωτα. Μπράβο. Με το Σαμαρά κυβέρνηση έτσι θα πηγαίνει. Τι βλέπεις τώρα με τις εκλογές? Δεν βλέπω τίποτα. Σκοτάλι. Πώς πήγε το παζάρι σήμερα, λεβεδιά μου? Για χαρά, φίλε. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Είσαι και ένας που λέει ότι πήγε καλά. Άμα σε έχει ο Θεός καλά και δουλεύεις. Άμα πας στο καφενείο και θες και δουλειά και καφενείο, δεν γίνεται. Ή το ένα θα γίνει ή το άλλο. Εγώ δεν θέλω δουλειά, δεν θέλω καφενείο, γιατί δεν πάω καλά. Καλά πας, μην κλαίγεσαι. Δεν βλέπουμε καθόλου. Σε μια χρονιά δεν γίνεται να τα οικονομήσεις όλα μια χρονιά. Δεν βλέπουμε καθόλου, δεν πάει τίποτα καλά. Μας τελειώσαν τις λαϊκές με τη φορολογία, με την ράφηση του ρεύματος που δεν μπορεί να καλλιεργήσει ο αγρότης και τι άλλο, από δεν θυμάμαι. με όλα τα βασικά προϊόντα να ανεβαίνουν στα ύψη καλλιέργεια. Σε έχουν πιάσει όλη τα καφενεία. Κοίταξε εδώ μέσα πόσο πλάνο παραγωγή στην ηλικία τη δικιά μου, είμαστε 10 και οι υπόλοιποι 50-60 είναι 80 χρονών. Εννοείς το καφενείο, τι θα τους κάνω εγώ? Τίποτα, δεν κάναμε τίποτα. Τα πιο πολλά πράγματα είναι απόλυτα και από ό,τι βλέπεις και εδώ είναι. Τα είδα. Ούτε η μισή είναι. Αυτό που οφείλεται? Στο χρήμα. Στο χρήμα. Λόγω εκλογών τι βλέπεις? Όλα παίζουν και το όλα. Τους, αλλά εντάξει τώρα ο κόσμος όταν παίρνει συνταξιόδηση 500 ευρώ συνταξή. Μάλιστα. Και αν δεν έχουν και σπίτι να μείνουν οι άνθρωποι, δεν φτάνουν. Ωραία. Μέτρια πράγματα. Μέτρια. Λόγω κρίσης, λόγω εκλογών, τι βλέπεις? Όχι, λόγω εκλογών. Λόγω κρίσης μπορούμε να το πούμε.
αλλά ο κόσμος ήταν για ηλιάς, έτσι είναι αυτό. Τα πάρα, η παραγωγή έχει παγώσει, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Γι' αυτό οι πάγκοι είναι άδειοι και αυτά. Ο πάγκος σου βλέπω άδεια. Ναι, όταν δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Α, δεν έφερες πολλά γι' αυτό. Βέβαια, δεν παγώσαμε. Μεγάλη ζημιά. Κατάλαβα. Τόσο πάγκο έριξε. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Λίγο φτωχικό ήταν το μπαζαράκι σήμερα. Μάλιστα. Πού οφείλεται αυτό? Λίγο ο καιρός, λίγο έλλειψη χρημάτων, πολλά τα σενάρια. Λόγω κρίση, λόγω εκλογών. Όχι λόγω εκλογών, εντάξει, εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν. Οι έχοντες δεν τα ξοδεύουν τα λεφτά. Μάλιστα. Τα αποθηκεύουν. Φοβούνται για το αύριο, καταλάβατε και. Καλά πήγαμε, αλλά όχι γιατί μην πουλιούτουσανε. Ο πάγος τα έκανε, η έλλειψη θα κάνει. Α, έλλειψη. Η έλλειψη. Θα δει η κυβέρνηση να κάνει εισαγωγή από Ιταλία και να φεύγει συνάλλαγμα. Όχι όταν είναι πληθώρα. Αλλά δεν βλέπω σήμερα πολλούς πάγκους. Γι' αυτό δεν είναι πολύ πάγκοι. Γι' αυτό δεν είναι πολύ πάγκοι. Όταν είναι πληθώρα, δεν κοιτάνε κανένα στον αγρότη. Χθες προσέχετε το σακί το λίπασμα. Πόσο. Για άντε ρώτα, 25 ευρώ το 40 κιλά. Εκείνο. Που δεν φτηνένει ούτε με ζέστη ούτε με πάγο κιλά. Τώρα θα έρθει η αλλαγή και θα σωθούν όλα. Ναι. Το παζάρι σήμερα. Άμαλα με το κρύο καλά πήγε. Πήγε καλά. Καλά πήγε. Μπράβο. Είσαι και ένας που λες ότι πήγε καλά. Άκουσε φίλε. Η κρίση θα για να την παλέψει. Τελεία και πάμε. Και τα πολλά τα παίρνουμε, τα λίγα τα παίρνουμε. Πώς πήγε η Λεβεντία το παζάρι? Πώς να πάει, χάλια. 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 Τι έχει να μας πει? Τι να πω. Πού οφείλεται? Πού οφείλεται, δεν ξέρεις πού οφείλεται? Στους φίλους μας απάνω. Εκεί οφείλεται. Αλλά έρχεται ο καιρός τους. Τι βλέπεις τώρα με τις εκλογές? Τώρα θα φανεί. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Μπράβο. Περιμένουμε. Να σε καλά, να καλή καλά. Χρονιά. Υγεία να έχουμε, αυτό είναι το πάνω. Υγεία, τίποτα άλλο. Θέλουν άδεια με 5 κιλά χόρτα. Και τα μία εκεί. Δεν τρεπόνται να πουλήσουμε 5 αυγά να πάρουμε. Να ακούσουμε. Αυτά. 5 αυγά να πουλήσουμε, θέλουν τα μία εκεί. Ρίγανε άγρια, θέλουν τα μία εκεί. Μάλιστα. Τα κλέβουμε, δουλεύουμε. Έκαμε. Υγεία να υπάρχει και δεν βαριέσαι. Τι βλέπεις τώρα με τις εκλογές, αλλάξει τίποτα? Χάλια. Χάλια. Τα πιο χειρότερα θα έρθουν τώρα. Έχουμε έρθει και στο Λαϊκή της Σπάρτης, η οποία όπως βλέπετε είναι υποτονική. Βέβαια σε ένα σημείο οφείλεται στο ότι αυτή την εποχή ο αγροτικός μας πληθυσμός μαζεύει τις ελιές, τα πορτοκάλια. Πέραν αυτού όμως υπάρχει μια υποτονικότητα και από τους αγοραστές. Βασικά αυτή την εποχή γίνεται ένας απολογισμός των ζημιών για τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία είναι ιδιαίτερα δυσμενή από τις 39, από τις 31 12 μέχρι και πριν από δύο μέρες. Υπήρξε μία νεμοθύελα στη Νότια Λακωνία αλλά και στη Βόρεια με τις χιονοπτώσεις που δημιουργηθήκανε και υπάρχει μία ζημιά και επί του ελαιοκάρπου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Εκείνο που θέλω να πω είναι να υπάρξει τουλάχιστον μία, να είμαστε λίγο τυχεροί, μία και φέτος το ελαιόλαδο έχει καλή τιμή, να σταματήσει η κακοκαιρία, να είναι μέχρι εδώ οι ζημίες, προκειμένου ο Λάκωνος παραγωγός στη σημερινή συγκυρία να έχει ένα εισόδημα καλύτερο από πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ό,τι ζημιά υπάρχει, θα πρέπει η παραγωγή μας, είτε είναι κτηνοτρόφοι είτε αγρότες, να τη δηλώσουν στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ που υπάρχουν στους Δήμους.